Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε με των πυρκαγιών, καθώς και στην Δυτική Μακεδονία δυστυχώς έχουμε περιστατικά πυρκαγιών. Οι σημαντικότεροι αυτών είναι στα Γρεβενά, είναι στην περιοχή της Βάλια Κάλτα, όπου εδώ και μέρες, τις τελευταίες 48 ώρες, κατακαίει το δεντρόφυτο της περιοχής. Στον συνεργάτη της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, Κώστα Μάρκου από τα Γρεβενά, έδωσε συνέντευξη ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μας είπε, καθώς όπως υπογραμμίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκτείνεται μεταξύ των νομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αλλά και Ιωαννίνων. Έχουμε λοιπόν μια φωτιά από την Παρασκευή το μεσημέρι, 22 του μήνα, σε εξέλιξη. Είναι στη θέση Τσακατούρα, περιοχή Αρκουδόρεμα των Γρεβενών, μεταξύ του χωριού Περιβολίου και Βοβούσας, όπου είναι στη μεριά των Ιωαννίνων. Η φωτιά είναι σε πολύ δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, συγκεκριμένα είναι σε υψόμετρο 1400 μέτρα, σε γκρεμούς. Η πρόσβαση στο σημείο αυτό είναι πολύ δύσκολη. Θέλουμε γύρω στις, από την κορυφογραμμή του όρους, γύρω στις 3 ώρες πεζοπορία και από χαμηλά από το ποτάμι, το ναό, θέλουμε γύρω στις 1,5 με 2 ώρες. Κάθε μέρα που γίνονται οι αλλαγές. Δυστυχώς είναι σε πολύ δύσβατη περιοχή, με πολλά έτσι, με πολλές δυσκολίες στην προσέγγιση της. Τώρα, η υπηρεσία μας καθημερινά διαθέτει 6 πυροσβέστες από εδώ, από τα Γρεβενά, την Πύψινο Γρεβενών, 6 πεζοπόρους συναδέλφους από την Κοζάνη και επίσης και 10 συναδέλφους στο ειδικό τμήμα, το ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τους λεγόμενους δασοκομάντο, από τα Γιάννενα. Αυτοί είναι οι επίγειες δυνάμεις. Έχουμε και ένα αέρια μέσα. Η υπηρεσία μας διαθέτει 2 εναέρια μέσα, 1 με 2 εναέρια μέσα. Είναι το ελικόπτερο Ήρα από τα Ιωάννινα και είναι και το ελικόπτερο Δέδαλος με βάση την Αντραβίδα, το οποίο φέρει κάδο 3 τόνων. Αυτό για να καταλάβετε είναι περίπου σαν το Έριξον αυτό το μεγάλο το, με την προβοσκίδα, αλλά έχει 3 τόνους νερό, ενώ το Έριξον έχει γύρω στους 9 τόνους. Αυτά επιχειρούν καθημερινά από τις 10 η ώρα, λέει από τέτοια ώρα περίπου, 10 η ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου. Τώρα, όσον αφορά τώρα την φύση της φωτιάς, της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μια έρπουσα πυρκαγιά και τι σημαίνει έρπουσα, είναι αυτή η οποία προχωράει χαμηλά, είναι δηλαδή στο έδαφος. Τι καίει αυτή, καίει οι φυλλωσιές, καίει κάποια κλαδιά, τα οποία είναι χαμηλά στο έδαφος και προχωράει καίγοντας αυτά. Δεν έχουμε επικόρυφη πυρκαγιά, δηλαδή δεν καίγονται δέντρα, κλαδιά πάνω στα δέντρα, φυλλωσιές κτλ. Η πυρκαγιά αυτή είναι τελείως διαφορετική από την πυρκαγιά που έχουμε στη Δαδιά, έτσι, καμία σχέση, όσον αφορά και τη φύση της που είναι έρπουσα, όσον αφορά και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εδώ. Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εδώ δεν είναι ίδιες με αυτό του Ευρού της Δαδιάς ή ακόμα και της Μυτιλίνης που είχαμε την τελευταία φωτιά. Δηλαδή τι, εδώ τα δέντρα μεταξύ τους που είναι ρόμπολα ή μαύρη πεύκη είναι πολύ σε απόσταση μεταξύ τους, που τι σημαίνει αυτό, ότι αν που πολύ δύσκολα πάρει κάποιο δέντρο δεν μεταδίδει στο άλλο. Εδώ δεν φυσάνε άνεμοι όπως φυσάνε στα μέρη εκείνα, δηλαδή δεν έχουμε μελτέμια, έτσι, 8-10 μποφόρ. Στο περισσότερο χρονικό διάστημα έχουμε άπνοια, και το βράδυ μετά τις 8-9 η ώρα πέφτει η υγρασία, ειδικά το βράδυ ας πούμε η υγρασία είναι πάρα πολύ κάτω στο χορτάρι, και αυτό είναι μεγάλο όφελος, οπότε το βράδυ δεν υπάρχει πυρκαγιά και αν ξεκινήσει κάποιες εστίες το πρωί μετά τις 10 η ώρα. Εκεί λοιπόν χαμηλά έχουμε τους συναδέλφους οι οποίοι επιχειρούν και επιχειρούν με φτιάρια, με τσάπες, προκειμένου να σταματήσουν τις μικροεστίες που δημιουργούνται. Σε κάποια σημεία η πυρκαγιά, κάτω η έρπουσα, κάποια σημεία απλώνεται, σε κάποια σημεία μαζεύει και τα παιδιά εκεί επιχειρούν.
Εκτιμώ ότι δεν είναι επίφοβη πυρκαγιά για να απλωθεί, ας πούμε, σε δέντρα, έτσι, για τους λόγους που προανέφερα. Απλώς θα μας ταλαιπωρήσει λίγο τώρα κάποιες μέρες μέχρι να την αποτελειώσουμε. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που έχουμε στο, εκεί στην, βέβαια είναι περιοχή, μέσα στην περιοχή της Βάλιας Κάλτας, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στις παρυφές της, δεν έχει κίνδυνο. Εμείς είμαστε εκεί καθημερινά, κάνουμε αλλαγές και ελπίζω μόλις τελειώσουν τα μέτωπα εκεί στον Εύρο και στη Μυτιλίνη, αλλά και στα Κρέστενα τώρα, στην Πελοπόννησο, να μας στείλουν και άλλα ενέργεια μέσω για να τελειώνουμε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της κοινότητας Ακρινής, μετά και την ενημέρωση στη διάρκεια λαϊκής συνέλευσης που έγινε το πρωί της Κυριακής. Θα δούμε τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση από τη μια, το δίλημα δηλαδή των κατοίκων που καλούνται να αποφασίσουν την μετεγκατάσταση ή το πράσινο χωριό όπως προτείνεται από την κυβέρνηση. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα με τον πρόεδρο της κοινότητας Ακρινής, θεσμικά όπως οφείλουμε, τον κύριο Θεοχάρη Καζατζίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας έστω τηλεφωνικά. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δούμε την επόμενη μέρα, μετά και την ενημερωτική λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήσατε. Φαντάζομαι ότι την τελική απόφαση θα πάρουν οι κάτοικοι στη διάρκεια δημοψηφίσματος, εάν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνετε λάθος, κύριε Μαυρίδη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλειστούν οι κάτοικοι από αυτή τη διαδικασία, το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμά τους, ώστε να αποτυπωθεί η άποψή τους και η θέση τους. Το θέμα είναι ότι μετά από την λαϊκή συνέλευση την οποία έγινε σε αυτήν την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και με όλα όσα έχουν συμβεί, θεωρώ ότι άμεσα δεν πρέπει να πάρει κάποια απόφαση, καθώς υπάρχουν οι ασάφειες της πρότασης, όπως επίσης και η εκκρεμότητα που έχουμε με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας σε σχέση με την προσφυγή που έχουμε κάνει. Οπότε είναι κάποιες αποφάσεις οι οποίες αναμένονται και θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα πρέπει να μπει σε αυτή τη δοκιμασία. Βάλτε μια ανωτελεία να κάνω μερικές ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, ερώτηση που ενδεχομένως θα μπορούσε να την κάνει ένας κάτοικος της Ακρινής. Ο νόμος με τον οποίο η Ακρινή αποφασίστηκε να μετακινηθεί, να μετεγκατασταθεί, είναι σε ισχύ, έχει τροποποιηθεί με κάποιον άλλο νόμο ή κουβεντιάζουμε την τροποποίησή του χωρίς να έχει γίνει η τροποποίηση αυτού του νόμου. Θέλω να πω δηλαδή, σήμερα η ίδια η πολιτεία ενδεχομένως δεν εφαρμόζει αυτό που η ίδια αποφάσισε μέσω του νόμου της μετακίνησης του χωριού. Αυτό που αποδείχθηκε περίτρανα σε αυτά που ακούγονταν ότι ο νόμος έχει λήξει, αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο νόμος δεν είναι κάτι που λήγει. Προφανώς και ισχύει, δεν έχει τροποποιηθεί, είναι ο ίδιος ο νόμος ο οποίος προβλέπει τη μετακατάσταση του οικισμού και εδώ θα πρέπει να σας πω είναι το πιο επίσημο, ας το πούμε, έγγραφο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Σε έναντι της πρότασης, η οποία όπως είδατε και από τη Λαϊκή Συνέλευση, σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους κατοίκους, οι απαντήσεις που δόθηκαν, περισσότερα ερωτήματα προκάλεσαν, με αρκετές ασάφειες, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν δεσμεύει και καμία κυβέρνηση, δεν είναι καμία διακομματική διαβούλευση, κανένας δεν το υιοθετεί. Είναι όμως μία πρόταση η οποία είναι σεβαστή από τη στιγμή που ήρθε στην κοινότητα και σέβομαι και τις απόψεις όλων των κατοίκων, είτε σε αυτούς προτιμένους στη μετακατάσταση, στη διεκδίκησή της, είτε σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι η εναλλακτική είναι η λύση. Το ίδιο, κύριε Πρόεδρε, το ίδιο κάνω και εγώ και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό. Σέβομαι την κάθε άποψη του κάθε πολίτη, του κάθε φορέα. Απλά υποβάλλω κάποια ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα,
ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε ο νόμος που προβλέπει τη μετεγκατάσταση έχει εκλείψει, θέλω να πω, ήταν το περιβαλλοντικό πρόβλημα που ανάγκαζε να αποφασιστεί η μετακίνηση του χωριού. Σήμερα αυτό το πρόβλημα υπάρχει, γιατί αν υπάρχει, τότε δεν καταλαβαίνω το λόγο το να μην μετακινηθεί ο οικισμός. Εάν μπουν φωτοβολταϊκά πάνω στις στέγες, θα πάψει να υπάρχει το πρόβλημα, λέω. Κύριε Μαυρίδη, αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, και εγώ θεωρώ, δίνω και την απάντηση, ότι οι λόγοι που συνέτρεχαν τα προηγούμενα χρόνια συντρέχουν και σήμερα, καθώς αυτό που προβλέπεται για τον οικισμό είναι φωτοβολταϊκά περιμετρικά του χωριού. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις οι οποίες θα καλυφθούν. Επίσης υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας της λιγνητικής εξόρυξης, η οποία, όπως γνωρίζετε και έχει εξαγγελθεί, ζητείται πολλαπλάσια παραγωγή. Ναι, φαίνεται ότι αυτή η εξόρυξη επίσης θα ενταθεί. Κύριε Μαυρίδη, ένα ερώτημα το οποίο έθεσαν και οι κάτοικοι, το οποίο ουσιαστικά είναι κομβικής σημασίας, είναι το κατά πόσο το ορυχείο, το νότιο πεδίο θα επεκταθεί στον κάμπο της Ακρινής. Είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται από την αρχή, ακόμη και στη συνθετική πρόταση που καταθέσαμε και δεν απαντήθηκε. Δεν δίνει κανένας μια σαφή απάντηση. Ζητήσαμε ρητή δέσμευση της πολιτείας ότι το ορυχείο δεν θα επεκταθεί, για να μιλάμε για κάτι άλλο. Κάτι το οποίο δεν απαντάτε. Στο παγκόσμιο στερέωμα εδώ, αυτά που συμβαίνουν είναι μια κατάσταση ρευστή για την ενέργεια που βλέπουμε ανά πάσα στιγμή. Οι πολιτικές αυτές αλλάζουν. Μιλάμε για αύξηση λιγνίτη, ο οποίος λιγνίτης πού θα καεί, κύριε Μαυρίδη? Θα καεί στο να είσαι στη Δημητρίου ή στη Τολεμαϊδα 5. Αυτή η τέφρα εδώ θα εναποτεθεί. Αν υπάρχει δυνατότητα, μάλλον η αναγκαιότητα να επεκταθεί το ορυχείο, θα το σταματήσει κανένας? Μα κανένας απολύτως. Απλά τι έγινε? Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και με την πρόταση αποποιείται των ευθυνών της. Ρίχνει τον μπαλάκι στην Ακρινή, στους κατοίκους. Μας λέει ότι εμείς σας φέραμε μια πρόταση, η οποία, όπως παρουσιάστηκε, ανέπησε ή όχι. Λοιπόν, και το τι έγινε εκεί μέσα, μπορείτε να καταλάβετε το τι θέλει ο κόσμος, η αίσθηση που αφήσανε. Ο κόσμος θέλει ουσιαστικά τη μετεγκατάσταση. Γιατί δεν απαντώνται βασικά ερωτήματα. Η αγωνία μου εμένα δεν είναι το τι θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Εδώ θα πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρθουν, λοιπόν, να έχουν να κάνουν, να σχετίζονται με το τι θα γίνει τις επόμενες δεκαετίες. Δεν μπορεί να υποθηκεύσουμε το μέλλον της Ακρινής, λοιπόν, με μια πρόταση η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν δεσμεύει για κανέναν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης αν θα κάνει τη μετεγκατάσταση ή όχι. Πετώντας τον μπαλάκι σας φέραμε μια πρόταση και από εκεί και πέρα αποφασίστε εσείς. Αν την πάρετε, θα δούμε αν θα υλοποιηθεί. Αν δεν την πάρετε, θα φταίτε που δεν την πήρατε, και ουσιαστικά μπορεί να μας πούν το απλούστατο, ότι εμείς δεν είπαμε ότι δεν θα κάνουμε τη μετεγκατάσταση. Εσείς όμως επιλέγετε να πάρετε το σχέδιο. Αν προκύψουν οι λόγοι ακόμα πιο σοβαρότεροι από αυτούς που υπάρχουν σήμερα, με την επέκταση ορυχείου κτλ., δεν θα μπορείς μετά να το λες, κύριε, εσύ μετεγκατέστησέ με γιατί αλλάξαν τα δεδομένα. Γιατί θα σε πούνε ότι εσύ επέλεξες να πάρεις το εναλλακτικό σχέδιο. Εδώ κοντά δεν μπορούμε να ψαρεύουμε σε θολά νερά. Εδώ πρέπει να έχει ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να αποσαφινιστούν τα πάντα και μετά να πάμε σε οποιοδήποτε ημερομηνία οριστεί, να πάμε και σε ένα δημοψήφισμα με δύο ξεκάθαρες επιλογές. Ο κόσμος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, ώστε να είναι γνώστης για να αποφασίσει το τι θα επιλέξει. Τώρα, άρα, αν καταλαβαίνω σωστά και ερμηνεύω τα όσα λέτε, θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον διευκρινιστικές ενημερωτικές συναντήσεις με τους κατοίκους και με εσάς στο Κοινοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα που βάζετε. Βεβαίως να υπάρξει και η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί αυτή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην περίπτωση που πάρετε διαφορετική άποψη, και τελικά θα αποφασίσουν οι κάτοικοι μέσω δημοψηφίσματος. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων που θα ακολουθεί. Σε αυτήν τη σειρά είναι η άποψη η προσωπική δική μου, την οποία συντάσσονται και πάρα πολύ. Τώρα, εάν θα είναι αυτή η σειρά ή όχι, θα φανεί στην πορεία, γιατί δεν εξαρτάται και αποκλειστικά
από εμένα. Θεωρώ όμως αυτή θα πρέπει να είναι η διαδικασία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις εξελίξεις και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Υπάρχει αίτημα για να έρθει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος να συζητήσετε μαζί του ή ενδεχομένως να κατέβετε εσείς στην Αθήνα να συναντηθείτε με κάποιους από την κυβέρνηση? Όχι κύριε Μαυρίδη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι ο απόϊχος λοιπόν που άφησε η Λαϊκή Συνέλευση. Περισσότερο αξιολογείται τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά το τι έχει υποθεί. Αξιολογώντας ακόμη και την πρόταση, ακόμη και τις τοποθετήσεις όλων όσων έχουν αναφερθεί, όσων έχουν τοποθετηθεί. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση πριν δοθούν σαφείς απαντήσεις και να υπάρχουν ουσιαστικά εγγυήσεις. Το χωριό, κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μοιρασμένο, είναι χωρισμένο? Τι λένε οι κάτοικοι, τι ακούτε στα καφενεία? Κοιτάξτε να δείτε, το χωριό και με την παρουσίαση της πρότασης είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο, έτσι για να τα λέμε και αυτά για να τα γνωρίζει ο κόσμος. Ακόμα και η πρόταση που παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο δεν έχει καν έγκριση, έτσι. Άρα είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Φανταστείτε αυτό, παρότι ακούστηκε ότι μπορεί να γίνει και νόμος ή αν θα γίνει, καταλαβαίνετε ότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ανά πάση στιγμή μπορεί να κηρυχθούν εκλογές. Πέραν τούτου, για να γίνει ένας νόμος, τα ζήσαμε και με την μετεγκατάσταση τότε που έγινε νόμος, θέλει μια διαδικασία λοιπόν αιτιολογικών εκθέσεων και τα λοιπά, όπως αναφέρονται, θέλει τουλάχιστον 6 μήνες, να μην πω και ένα χρόνο. Είμαστε δηλαδή τώρα, αν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα είμαστε στο στάδιο πριν 15 χρόνια που κάναμε όλες τις κινητοποιήσεις ώστε να γίνει ο νόμος της μετεγκατάστασης, όπως μου έχει πει και ένας κάτοικος, και πραγματικά έτσι είναι. Το πόσο δεσμευτικά είναι αυτά από τη θεωρία στην πράξη, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά δεν γίνονται στην επόμενη μέρα. Μιλάμε για εάν υλοποιηθούν, θα πρέπει να υπάρξει ένας χρόνος που θα ξεπεράσει και τη δεκαετία, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, απλά φοβάμαι ότι έχουμε χάσει τη δεκαετία. Και γενναίες χρηματοδοτήσεις. Το ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο οικονομικό, κύριε Μαυρίδη. Εδώ το ζήτημα έχει να κάνει με την υγεία των κατοίκων. Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα, τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει. Εάν επεκταθούν τα ορυχεία προς τον κάμπο της Ακτινής, για ποιο πράσινο χωριό μιλάνε, για ποια βιωσιμότητα? Δηλαδή, όταν δεν παίρνεις αυτή την απάντηση που είναι ένα βασικό ερώτημα, ότι τα ακούσαμε ότι τα πάνελ δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη απόσταση ασφαλείας από τα σπίτια, μπορούν να κοντέψουν όσο γίνεται κοντά. Μα εδώ θα τα βάλετε και πάνω στη στέγη, όχι μόνο γύρω από το χωριό. Και πάνω στη στέγη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει αυτό και πόσο επηρεάζει, όμως εγώ μιλάω για περιοχές οι οποίες θα καλυφθούν από φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο, ξεκάθαρες δεσμεύσεις, εγγυήσεις. Καταλαβαίνετε, όταν ένας νόμος δεν εφαρμόστηκε, πόσο δύσπιστος είναι ο κόσμος σε αυτά που ακούει, και ας έχουν και τις καλύτερες προθέσεις. Καταλαβαίνω, λοιπόν, καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει εμείς δηλαδή τώρα έχουμε ένα νόμο, ο οποίος σε 10 μέρες λοιπόν, όπως ακούστηκε, θα μπορούσε να πάμε σε ένα προεδρικό διάταγμα. Και τι ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα? Ακούσαμε ότι είμαστε σε απολυσμητοποίηση, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που συνέτρεχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ακούσαμε ότι ο νόμος έχει λήξει. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, αν θυμάστε, μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την Ακρινή. Και όλα αυτά εκπίπτουν και μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στη Λαϊκή Συνέλευση, και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι ισχύει. Η διαφορά η μεγάλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καζαζίδη, η διαφορά η μεγάλη είναι ότι αν ο Θεοχάρης Καζαζίδης παρέβαινε τον νόμο ή ο Κώστας Μαυρίδης παρέβαινε τον νόμο, θα είχε τις επιπτώσεις του νόμου, ενώ επί 10 χρόνια το ίδιο το κράτος, η ίδια πολιτεία παραβαίνει αυτό το νόμο, μην εφαρμόζοντάς τον, χωρίς κανείς να πληρώνει το παραμικρό, χωρίς να έχει ευθύνη κανένας. Αυτή είναι η διαφορά,
ότι έτσι όπως το επισημαίνετε, έτσι ακριβώς είναι. Εδώ λοιπόν έχει γίνει μια παράβαση την οποία κανένας δεν φέρει ευθύνη. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την περίπτωση, αναμένοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και μόνο από τα κόμματα πρόσωπα, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν τη μη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που ήταν υποχρέωσή τους για παράβαση καθήκων. Εδώ μιλάμε ότι, όπως είπατε, ότι μία παράβαση, εάν κάνει οποιοδήποτε κάτοικος, αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση που ήταν ασυνεπής η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει κανένας ευθύνη. Δεν έχει κανένας ευθύνη. Και βάζουν τώρα τους κατοίκους να αποφασίσουν εάν θα πάρουν το σχέδιο ή όχι, συνυπεύθυνους στην αδυναμία, αν θέλετε, ή στην αποποίηση των ευθυνών που στην αποποίηση των ευθυνών της κυβέρνησης. Ακούμε τους πάντες, οι κάτοικοι θα αποφασίσουν, η ακρινή θα αποφασίσει. Πραγματικά είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Έχει μετακυληθεί η ευθύνη του οποιοδήποτε στους κατοίκους Τεχνής και στο Συμβούλιο των Κοινοτικών της Τεχνής. Οι εγγυήσεις υπάρχουν, μπορούμε εμείς να κάνουμε μετέωρα βήματα. Να εμπιστευτούμε πιο. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα και βεβαίως την όποια εξέλιξη δημιουργηθεί στα δεδομένα. Πάντως, φαίνεται ότι είμαστε σε μια στάση αναμονής, αλλά χάνουμε συνεχώς χρόνο και δεν ξέρω πόσο πολύτιμος θα αποδειχθεί αυτός ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Μαυρίδη. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στα οικονομικά, στις υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην εφορία. Ήδη τρέχουν οι ημερομηνίες με την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι φορολογικές δηλώσεις μετατίθονται, παρατείνεται η υποβολή τους μέχρι τέλη Αυγούστου. Αλλά έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Ήδη τρέχει ο έμφυα, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν το ζήτημα με τις επιστρεπτές προκαταβολές που πάρθηκαν κατά την περίοδο του κορονοϊού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και ό,τι προκύψουν στην κουβέντα μας με τον φοροτέχνη λογιστή της Πτολεμαϊδας, τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ας ξεκινήσουμε από τις φορολογικές δηλώσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα, τελικά φάνηκε ότι ο όγκος των φορολογικών δηλώσεων και η απροθυμία ή η αδυναμία κάποιων να προσέλθουν και να υποβάλουν την αίτησή τους ανάγκασε το Υπουργείο να δώσει παράταση. Σωστά. Έδωσε παράταση, αλλά περιμένουμε να δούμε το είδος της παράτασης το οποίο δίνει. Γιατί το λέω αυτό? Ναι, μεν οι δηλώσεις πήγανε για ένα μήνα πίσω, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η πληρωμή και αν αυτός ο οποίος θα πάει να πληρώσει το φόρο τον Αύγουστο θα πάρει το 30%. Έχει μια σημασία να το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί υπήρξε μια προφορική δήλωση του Υπουργού ότι θα παραταθεί και αυτή η δυνατότητα της έκπτωσης, αλλά δεν το είδαμε σε χαρτί, δεν το είδαμε σε εγκύκλιο. Ακριβώς. Περιμένουμε να το δούμε σε χαρτί. Το δεύτερο πράγμα που περιμένουμε να δούμε σε χαρτί είναι ότι αν οι δηλώσεις λήγανε στις 29 Εβδόμου, οι μέτοχοι των εταιριών είχαν συν 15 μέρες. Τώρα με την μεταφορά των φορολογικών δηλώσεων τον Αύγουστο, δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε και το συν 15 μέρες για αυτούς που συμμετέχουν στις εταιρείες. Ένα δεύτερο πράγμα δηλαδή το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τι θα πούν τα χαρτιά. Πάντως εσείς ως οικονομικό επιμελητήριο, το αίτημά σας ήταν για να πάνε οι δηλώσεις το Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο το οικονομικό επιμελητήριο, συνδικαλιστικά η Ομοσπονδία των Λογιστών υποφέρει. Ζήτησε 39 και εμείς δεν βάλαμε ημερομηνία, εμείς βάλαμε το εύλογο διάστημα γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν. Έχουμε πολλές, αυτό το οποίο τονίσαμε ήταν ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι έχουν COVID και κλείσανε τα γραφεία και σύν όλες τις άλλες υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε, η μετατόπιση των υποχρεώσεων του MyData με τα πολλά προβλήματα τα οποία προκύψανε. Συν το γεγονός ότι έπεσαν οι επιστρεπτές μέσα στον Ιούλιο
ενώ θα μπορούσε να πέσει νωρίτερα ή πιο αργότερα. Συν το γεγονός οι άλλες πλατφόρμες οι οποίες κάτω και λιγάκι ανοίγανε και έπρεπε να μπούμε για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν, στην ουσία τι λέγαμε, το αφήναμε με ανοιχτό το θέμα των δηλώσεων, αλλά στην ουσία και εμείς ζητούσαμε για Σεπτέμβριο. Τώρα, μήπως τελικά θα το κάνει το Υπουργείο, το λέω πολύ προχωρημένα, και απλά το κάνει σταδιακά και με δόσεις. Δεν πήρε την μεγάλη απόφαση, την δραστική, να πει μια και έξω πάμε Σεπτέμβριο θα αποδειχθεί εκ των πραγμάτων ότι θα υπάρξει αδυναμία τον Αύγουστο. Εκ των πραγμάτων, στην ουσία αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι το εξής. Στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις ουσίας, ε3 δηλαδή επιχειρήσεων, όχι μισθωτών, εκ των οποίων αυτές λοιπόν είναι και οι πιο δύσκολες δηλώσεις που μένουν στο τέλος και θεωρητικά με μία ροή 50-60 χιλιάδες την ημέρα θα μπορούσε να εκπληρωθεί το σκεπτικό αυτό. Επειδή όμως οι συνάδελφοι, και το τονίσαμε πάρα πολύ έντονα στο έγγραφο το οποίο στείλαμε στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στα Υπουργεία, ήταν το εξής, ότι υποχρεωτικά τα γραφεία πρέπει να στείλουν, να δώσουν άδειες στους υπαλλήλους τους, γιατί είναι υποχρέωση το καλοκαίρι να πάρουν την καλοκαιρινή τους συνάδεια. Άρα λοιπόν τα γραφεία υπολειτουργούν, συν όλα τα άλλα. Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα εκπληρωθεί ο στόχος ότι τέλη Αυγούστου θα είναι τελειωμένες οι φορολογικές δηλώσεις των συναδέλφων. Τώρα, επειδή κάποιος ενδεχομένως είτε μην έχοντας επαρκή γνώση είτε έχει κακή σκέψη, θα έλεγε «Μα γιατί δεν τα κάνουν, και πάμε πάντα την τελευταία στιγμή». Μήπως τελικά δεν είναι ο λόγος ότι δεν τα κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία? Όχι, κύριε Μαυρίδη, το φετινό το γεγονός, ναι μεν άνοιξαν οι πλατφόρμες νωρίτερα, αλλά είχαμε το εξής πρόβλημα. Πρώτον, οι τράπεζες στείλανε δύο φορές το αρχείο τους, γιατί κάνανε λάθος. Το αρχείο των τραπεζών ποιο είναι? Οι τόκοι και οι δαπάνες καταναλωτικές. Αυτό λοιπόν το αρχείο το πρώτο που έφυγε ήταν λάθος. Άρα λοιπόν το ξαναστείλανε. Ο ΠΚΠΕ ανάρτησε τις επιχορηγήσεις πολύ αργά. Άρα λοιπόν το δεύτερο στοιχείο το οποίο καθυστέρησε ήταν αυτό. Και υπήρχαν και κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες, οι οποίες στείλανε το αρχικό αρχείο τους με τις αποδοχές και τις συντάξεις και τα λοιπά. Συντάξεις δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων. Το οποίο και αυτό άλλαξε σε κάποιες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν είχαμε αυτά τα τρία σοβαρά θέματα. Το πλέον σοβαρό όμως θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν το My Data. Το My Data λοιπόν είχε πάρα πολλά προβλήματα και σε τακτικές συνεδριάσεις των επιτροπών που ήταν του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της ΑΔΕ, εντοπίζαμε τα λάθη, τα προβλήματα μάλλον, τα οποία τους τα αναφέραμε. Πήρε παράταση, αν θυμάστε και εκεί, πήγε από 31 Τρίτου, πήγε Μάιο και μετά πήγε στις 10 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν έπρεπε να δώσουν στοιχεία οι ΑΔΕ στις εταιρείες μηχανογράφησης και οι εταιρείες μηχανογράφησης να αναρτήσουν τις αποκλίσεις. Πράγμα που δεν έγινε ούτε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς δεν τους λέγαμε ότι αν τυχόν δεν δούμε τις διαφορές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και πολλές δηλώσεις επιχειρήσεων μείνανε προς τα πίσω. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα το φετινό ήταν τα My Data, τα οποία ακόμα και σήμερα έχουμε προβλήματα. Βγήκε η καινούργια η απόφαση που έλεγε από 1η-7η του 2022 θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το θέμα των αναρτήσεων κτλ. Αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Άρα το My Data είναι η ουσία που έγινε αυτό που έγινε, σύν το γεγονός ότι πέσανε μετά και οι επιστρεπτές, που έχουν πολλά προβλήματα και στις επιστρεπτές, τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε. Ναι, να πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, να πούμε για τις επιστρεπτές, γιατί θέλω να σας μεταφέρω, εσείς βεβαίως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά να το πούμε και δημόσια στο κοινό που μας παρακολουθεί, ότι υπάρχει αδυναμία να καταβληθούν οι επιστρεπτές από πολλές επιχειρήσεις.
Δεν είναι το πρόβλημα μόνο εκεί, κύριε Μαυρίδη. Αυτό είναι το ένα το βασικό, το οποίο έρχεται το κράτος και λέει, εμείς είχαμε πει, το κράτος είχε πει ότι είναι σε 60, σε 40 τόσες δόσεις, 48 δόσεις, την τροποποίηση, την απόφαση την έκανε 60 δόσεις και μετά την ξανατροποποίησε γιατί την έκανε 8 χρόνια, 96 δόσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει το δεδομένο ότι ξέρετε είναι 8 χρόνια. Άρα δεν είναι εκεί το πιο ουσιαστικό το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ότι περίπου 40.000 δηλώσεις δεν έχουν καθαριστεί. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουν την αιτία της μη εκαθάρισης. Η μη εκαθάριση προκύπτει από 2-3 διαφορετικούς λόγους. Η μία περίπτωση είναι ότι δεν είχαν τα δικαιολογητικά αναρτημένα. Αυτά τα οποία παίρνουν από το πρωτοδικείο. Αυτό ήταν μία... Δώσανε μία παράταση μέχρι τις 25 του μήνα και τώρα δώσανε μία άλλη μέχρι την Παρασκευή. Άρα το κομμάτι το οποίο αφορά το συγκεκριμένο λύνεται μέχρι την Παρασκευή. Το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι ότι τι έλεγαν οι αποφάσεις των επιστρεπτέων, ότι δεν πρέπει να έχει μείωση προσωπικού. Άρα λοιπόν έπρεπε οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν αν υπήρχε μείωση προσωπικού ή όχι. Τι έγινε σε αυτά τα δύο τα κομμάτια? Σε αυτά τα δύο τα κομμάτια το κράτος είχε δώσει παράταση, η οποία η τελευταία παράταση που έδωσε ήταν 31 Τρίτου του 2022. Όσοι λοιπόν δεν εναρμονιστήκανε και δεν τροποποιήσανε τα όποια προβλήματα τα οποία είχανε, αυτόματα λοιπόν όταν έγινε η άντληση των στοιχείων από την ΑΔΕ, προκύψανε προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Εχθές έστειλε το αρχείο το εργάνι. Και από εκεί προκύπτουν προβλήματα ότι κάποιοι δεν διατηρήσανε τις θέσεις όπως οφείλανε. Άρα λοιπόν αυτές οι 40.000 δηλώσεις, αν τυχόν επαληθευτεί ότι είχαν προβλήματα πραγματικά και ουσίας και τα οποία δεν είναι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν γιατί οι διορθώσεις τελειώσαν 31 Τρίτου, αυτόματα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν όλες τις επιστρεπτές πίσω. Αν καταλαβαίνω καλά, διατηρήσανε τους όρους για να επιστρέψουν. Κύριε Κωνσταντινίδη, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία, αν έχει αλλοιώσει ή μειώσει το προσωπικό από μια πώληση, προκύπτει αμέσως πρόβλημα επιστροφής συνολικά του ποσού. Δεν τον αντικατέστησε, τους διέφυγε, έχουν πρόβλημα. Σε εκείνη την επιστρεπτέα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, θα την επιστρέψει αυτούς ή απίσω. Καταλάβατε. Κατανοητό. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να προλάβουμε να πάρουμε την εκαθάριση για να πληρώσουμε να κερδίσουμε το 15%. Αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποιες τρευλώσεις ως προς το κομμάτι αυτό. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, έχουμε οχλήσεις από πολλούς και ετοιμαζόμαστε τώρα να κάνουμε έγγραφα, οι Ομοσπονδίες και το Οικονομικό Επιμελητήριο κατά πως φαίνεται, για να ζητήσουμε νέα παράταση. Υπάρχει το πρόβλημα ότι κάποιοι συνάδελφοι περάσαν τις επιτρεπτές μέσα στο 2020 και θεωρείται τζίρος η επιχορήγηση αυτή. Αυτόματα λοιπόν χάσανε τη μείωση. Δηλαδή κάποιος που πήρε, θα έπαιρνε 75% μείωση, πήρε 50%. Αυτόματα λοιπόν εκεί πάλι δημιουργούνται προβλήματα. Και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τα Υπουργεία για να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν αυτά τα πράγματα, πώς, αν μπορεί να γίνει μια παράταση, ετοιμαζόμαστε να ζητήσουμε μια παράταση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί, αν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Για να μην χάσουν κάποια χρήματα οι επιχειρήσεις. Τώρα, αποφορτίζοντας το κλίμα, το βαρύ κλίμα που υπάρχει και μια δυσκολία να σας παρακολουθήσει κανείς με πολλούς αριθμούς, διακοπές θα πάνε τα γραφεία των λογιστών? Τα γραφεία πρέπει να πάνε διακοπές, γιατί είπε κύριε Μαυρίδη, 2,5 χρόνια είδαμε πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον στα 40 χρόνια που έχω γραφείο δεν τα έχω ξαναδεί. Όλη αυτή η περίοδος από το 20 μέχρι σήμερα δημιούργησε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Βγήκανε πολλές φορές οι υπουργοί και είπαν ότι πραγματικά αν οι συνάδελφοι λογιστές δεν στηρίζανε το εγχείρημα, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί όλες τις επιστρεπτές ξενυχτούσαν οι συνάδελφοι για να μπορούν να βγουν όλα αυτά τα κομμάτια. Και τώρα ζητάμε την κατανόηση μαζί με τους επιχειρηματίες να καταλάβουν και να δώσουν δίκαιο στους επιχειρηματίες σε αυτές τις 40.000, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην χάσουν τις επιχορηγήσεις, γιατί τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Για να δούμε.
Είδομεν, θα φανεί εκ του αποτελέσματος, εάν τελικά δοθούν οι παρατάσεις που χρειάζονται, γιατί εάν δεν δοθούν οι παρατάσεις, προφανώς κάποιοι κινδυνεύουν με περαιτέρω επιβάρυνση. Σωστά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας δώσω και μια άλλη πληροφόρηση, η οποία ενδεχόμενα να μην τη γνωρίζετε κι εσείς. Σήμερα περιμένουμε, ή αύριο, τέλος πάντων μέσα στις μέρες αυτές, περιμένουμε να βγει και μια απόφαση, και αν είναι θετική, θα είναι πολύ θετική για τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι επιχορήγηση που έχουν δώσει οι περιφέρειες στην περιοχή τη δική μας ήταν, αν θυμάστε, έως 40.000, είναι φορολογητές μέχρι σήμερα. Περιμένουμε μια απόφαση μήπως και βγουν αφορολόγητες. Άρα λοιπόν, αν τυχόν βγουν αφορολόγητες... Άρα μπαίνουν στο συνολικό εισόδημα των επιχειρήσεων και φορολογείται. Σωστά. Αν τυχόν όμως δικαιωθούμε στα αιτήματα που κάναμε, γιατί πρώτο το ΕΒΕ, νομού Κοζάνης έκανε το αίτημα να γίνουν αφορολόγητες αυτές οι επιχορηγήσεις. Αν δικαιωθούμε λοιπόν, πάρα πολύ κόσμος πανελλαδικά θα έχει μία πρόσθετη ελάφρυνση. Διαφορετικά θα έχει επιδοτηθεί και το ίδιο το κράτος από τις περιφέρειες, μέσω της εφορίας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε να δώσουμε ευχάριστο κλίμα και τόνο στο δελτίο για τη συνέχεια. Θα μεταφερθούμε μέσω της τεχνολογίας στα Γρεβενά. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ενός εμπορικού συλλόγου που δεν το βάζει κάτω και με χαμόγελο και αισιοδοξία συνεχώς δρά. Και αυτές οι δράσεις ακούγονται και φαίνονται. Έχουμε μία ακόμη δράση του Εμπορικού Συλλόγου. Θέλω να μας πείτε λεπτομέρειες. Εσείς ο ίδιος, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Εμπορικός Συλλόγος, στη λογική της εξωστρέφειας που έχει δείξει και προσπαθεί να κάνει πράξη τα τελευταία χρόνια, αύριο, Τετάρτη, 27 Ιουλίου, κάνουμε ένα μεγάλο event στην πόλη των Γρεβενών με τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Παόλα. Όπου στην ουσία θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό για την περιοχή και θέλουμε να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους της περιοχής των Γρεβενών και όχι μόνο τους κοντινούς νομούς. Αυτό ενδεχομένως είναι και ένα σημάδι και ένα δείγμα ανταπόδοσης στο καταναλωτικό κοινό, στους πολίτες της περιοχής από τον Εμπορικό Σύλλογο. Κοιτάξτε λίγο, σίγουρα είναι μια προσπάθεια όπου έχει πολλά χαρακτηριστικά. Βασικό χαρακτηριστικό αφενός είναι να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στους ανθρώπους της περιοχής. Αφετέρου θέλουμε τα Γρεβενά να δείξουμε ότι μπορούμε να γίνουμε σημείο για μεγάλα γνωστά πράγματα τα οποία θα ξεπεράσουν τα όρια της μικρής περιοχής μας, γιατί όπως η όδια υπογραφή δυστυχώς μικραίνουμε, πρέπει να κάνουμε πράγματα για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και να ακουγόμαστε πέρα από από τα όρια του νομού Γρεβενών. Ενδεχομένως να λειτουργήσει, το λέω πολύ μεταφορικά και σχηματικά, να λειτουργήσει ως μια βιτρίνα η εκδήλωση για να έρθει κανείς στα Γρεβενά από κάπου μακρύτερα και άρα από εκεί και μετά να γνωρίσει τα Γρεβενά. Κοιτάξτε λίγο, σίγουρα πιστεύουμε πάντα ότι όταν ακούγεται η περιοχή δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα όφελος. Επιπλέον κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν, γιατί ήδη έχουμε προπολήσει εισιτήριων από περιοχές όπως είναι τα Γιάννενα, οι οποίοι μας είπαν ότι θα μείνουν και στην πόλη αναγκαστικά λόγω της απόστασης, άρα δημιουργηθεί και κάποια μικρή κινητικότητα αφενός, αλλά κάποια κινητικότητα, από τη Βέρεια, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουμε προπολήσεις που έχουμε δειγματοληπτικά εντοπίσει. Αυτό δείχνει ένα ενδιαφέρον του κόσμου να έρθει για το συγκεκριμένο γεγονός. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπα, όταν ή ακούγεται ή επισκέπτεται μια περιοχή και μπορεί μέσα από αυτό να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως η περιοχή των Γρεβενών έχει από άποψη τουρισμού, εκεί πέρα πάνω θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό, όπως πολύ καλά είπατε, το διαφορετικό και να γίνουμε ένα σημείο επισκεψιμότητας το οποίο θα δημιουργήσει κάτι καλύτερο. Και θα είναι και ένας τρόπος η Εγνατία τελικά να λειτουργήσει ως δρόμος για να έρθει κανείς και όχι για να φύγει από τα Γρεβενά. Έχω πει πολλές φορές ότι, αν μου επιτρέπετε, ότι η Εγνατία είναι ένα δώρο Θεού. Για κάποιες περιοχές που κινούνται γρήγορα, καρπώνονται ωφέλη. Κάποιες περιοχές που δεν κινούνται γρήγορα, χάνουν κόσμο και είναι ο δρόμος για την έξοδο.
Αναγκαστικά θα υπάρχει ο δρόμος για την έξοδο, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μετακινηθούμε και να δούμε και άλλα πράγματα. Αυτό είναι βιολογική ανάγκη και το κάνουμε όσο μπορούμε ο καθένας περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να αντισταθμίσουμε αυτό με αύξηση ψηφιμότητας της περιοχής και είναι, σας λέω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο σε κάποιο κόσμο αυτό που λέω ότι δεν κολλάει, δηλαδή τι δουλειά έχει μια συναυλία της Παόλα με την εξωστρέφεια της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς άνθρωποι καταλαβαίνετε περισσότερα από τον απλό κόσμο και τι βλέπετε σφαιρικά τα πράγματα, πάνω εκεί πατάμε και εμείς και θέλουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια σειρά από δράσεις πιο εντατικά, τις οποίες είχαμε προγραμματίσει σε προγενέστερο χρόνο, αλλά ο COVID μας πήγε αναγκαστικά λίγο πίσω, όπου ο στόχος θα είναι πιο συγκεκριμένο στην αύξηση της σεισμότητας στην περιοχή των Γρεβενών. Στη λογική αυτή εντάσσεται και το συγκεκριμένο live και από άποψη διαφήμισης, όπως είπα, γιατί παίζουν οι διαφημιστικές καμπάνιες σε όλες τις περιοχές της Όμορες και από άποψη σεισμότητας που θα συμβούν στο συγκεκριμένο γεγονός. Άρα είναι στη λογική ενός πακέτου που θα αναδείξουμε σιγά σιγά. Υπονοήσατε, μάλλον το είπατε καθαρά, ότι έχει και συνέχεια η ιστορία με την Παόλα. Δηλαδή θα δούμε και άλλες δράσεις. Κοιτάξτε λίγο, ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός, σας είπαμε πριν, τον COVID ήταν έντονος και είχε πολλά πράγματα τα οποία θέλαμε να γίνουν. Μας πάγωσε κυριολεκτικά αυτή η διετία, το προγραμματισμό μας όλο. Όπως το φεστιβάλ το τρίμερο, για δύο χρόνια δεν έγινε και έγινε, ολοκληρώθηκε τον τέλος Ιουνίου. Έτσι και η συναυλία, η οποία είχαμε σχεδιασμό να κάνουμε ούτως ή άλλως νωρίτερα, αναγκαστικά πάγωση γίνεται τώρα. Και μια σειρά πραγμάτων που θα ανακοινωθούν σιγά σιγά και θα περιλαμβάνουν μέσα και από ξυνιά τις εκδηλώσεις. Πάνω εκεί πέρα θέλουμε να τονώσουμε αυτό που αφήσαμε πριν δύο χρόνια στη μέση, να το μεγαλώσουμε. Έχουμε σχεδιασμό για κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, τέτοια εγχειρήματα, επειδή ο εμπορικός σύλλογος δεν είναι ένας σύλλογος εκτελεστικός, είναι ένας σύλλογος στην ουσία συνδικαλιστικός και που προσπαθεί να κάνει πράγματα χωρίς να έχει οικονομικές δυνατότητες πάνω του και αποφασιστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρούμε ότι η σύγκληση ανθρώπων και η σύγκληση θεσμών και δράσεων θα δημιουργήσει αυτό που θέλουμε και εκεί πέρα έχουμε απευθυνθεί και θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα σε όλους τους αρμόδιους φορείς για να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε, το οποίο θα ξεκινήσει, το επόμενη φάση θα είναι τα Χριστούγεννα, πρώτα ο Θεός, και θα είναι μια σειρά πραγμάτων με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και την αύξηση της ψηφιμότητας των πελατών, των καταναλωτών, των ανθρώπων που θέλουν να δουν την περιοχή μας. Τώρα, είναι μια εκδήλωση αυτοχρηματοδοτούμενη μέσω του εισιτηρίου, γιατί σίγουρα έχει ένα οικονομικό βάρος και δεν ξέρω πόσο αυτό θα το σηκώσει το εισιτήριο και θα φτάνει. Τι λένε οι έμποροι, θα επιβαρυνθούν, πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό, πώς βρίσκεται λύση? Κοιτάξτε λίγο. Είναι η πρώτη φορά που εμείς ως εμπορικός σύλλογος κάνουμε μια εκδήλωση και βάζουμε κάποιο εισιτήριο, ενώ ανοιχτή εκδήλωση, δεν λέω για χορούς, γιατί αναγκαστικά δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε, δεν έχουμε πόρους εμείς ως σύλλογος να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις. Σίγουρα δεν θα επιβαρυνθεί κανένας έμπορος οτιδήποτε από αυτό. Είναι μια δράση που θα χρηματοδοτηθεί από το εισιτήριο και από τις όλες ενέργειες που θα γίνουν εκεί μέσα, γιατί θα υπάρχουν, όπως είπα, δεν θα είναι αμυγός συναυλία, είναι ένα live γεγονός, όπως το λέμε, γιατί λόγω του στυλ και του χρώματος της ερμηνεύτριας θα υπάρχουν και κάποιους χώρους με τραπέζια που θα μπορεί να πάρει κάποιος ένα μπουκάλι ή να πάρει κάποιες άλλες παροχές μέσα στο χώρο αυτόν. Ευελπιστούμε ότι από τη συμμετοχή του κόσμου ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος της εκδήλωσης, που ναι, είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος του καλλιτέχνη, των καλλιτεχνών βασικά, γιατί δεν είναι μόνο η Παόλα, είναι και άλλοι καλλιτέχνες που έχουν στο σχήμα. Είναι τα πολύ μεγάλα ηχητικά, είναι πολύ μεγάλες εξέδρες, είναι και μια σειρά από πνευματικά δικαιώματα που δεν τα ξέραμε κι εμείς όλα, τα μάθαμε και στην πορεία, αλλά από τραπεζοκαθίσματα, θα είναι ντυμένα με ύφασματα τραπέζια μπροστά στον χώρο της εξέδρας. Δηλαδή όλα αυτά αθρηστικά βγάζουν κάποια κοστολόγια τα οποία φύγανε από τη λογική που φανταζόμασταν, αλλά θεωρούμε ότι καλώς εκ των πραγμάτων, με τη συμμετοχή του κόσμου που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν και μακάρι να υπάρξει και κάποιο περιθώριο για τον Σύλλογο και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις νέες δράσεις που εμείς οραματιζόμαστε. Το ραντεβού είναι? Το ραντεβού είναι Τετάρτη 27, 9:30 ώρα,
στο γήπεδο της ΕΠΣ, στην άκρη της πόλης, σε μια περιοχή που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είναι εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Πανεύκολη πρόσβαση στην έξοδο από την Εγνατία προς την πόλη των Γρεβενών. Πανεύκολη. Είναι στην άκρη της πόλης, δηλαδή δεν μπαίνεις καν στην πόλη μέσα. Το πάρκινγκ είναι πάρα πολύ άνετο, γι' αυτό και αλλάξαμε τον τόπο διεξαγωγής. Στην αρχή είχαμε πει θα το κάνουμε στο ΔΑΚ Γρεβενών, Μίλτος Τεντόγλου, αλλά επειδή υπάρχουν κάποια θέματα τεχνικά κατά βάση των αυτοκινήτων, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την εκδήλωση στο στάδιο της ΕΠΣ. Με την λογική των να διευκολύνουμε τους επισκέπτες που θα έρθουν και από άλλες περιοχές. Δεδομένη επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τονίσουμε ότι θα είναι ένα event το οποίο θα τραβήξει σε διάρκεια. Αυτός είναι ένας λόγος της μεταφοράς. Δεν θα κλείσει σαν μια συναυλία, ας πούμε, 12 η ώρα. Θα τραβήξει. Θα είναι με διάρκεια η νύχτα. Οπότε θέλουμε ο κόσμος να διασκεδάσει, και να βγει από αυτό που νιώθει από το τελευταίο διάστημα με τα αυτά που βιώνουμε, να περάσει καλά, να γεμίσουμε τις μπαταρίες όπως λέμε απλά και να έχουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας στα χείλη μας. Ίσα ίσα που αργά, όταν σε προχωρημένη νύχτα θα είναι και πιο δροσερά, οπότε θα είναι ακόμα καλύτερα για τη διασκέδαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ τον χρόνο σας. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Στο κατάστημα Bijou Bijou θα βρείτε την ολοκληρωμένη συλλογή Oxette και Loazir αποκλειστικά για την πόλη της Κοζάνης. flashpavlatv.gr Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου, Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου, ο Καλός Σαμαρίτης, τον κύριο Απόστολο Πατσινακίδη. Ο λόγος της κουβέντας μας είναι αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και την προσπάθεια την συνεχόμενη που κάνει και ο Σύλλογος και πόσο αυτή την περίοδο χρειάζεται να συμβάλλουν όλοι, γιατί το καλοκαίρι μπορεί εμείς για κάποιους να είναι θάλασσα, παραλίες και ξενασιά, για κάποιους άλλους όμως είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια, συνεχιζόμενη προσπάθεια 365 μέρες για τον συνάνθρωπο. Κύριε Πατσινακή, θέλω να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο Δελτίο. Να πούμε μια κουβέντα που βρισκόμαστε σε σχέση με τα συσίτια που είναι έτσι ένας σημαντικός έργο του Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Παρεπιπτόντως με πετύχατε και στην αιμοδοσία να με την ευκαιρία να δώσουμε και αυτό το μήνυμα μέρες που είναι και καλοκαίρι που πάντα υπάρχει μεγάλη. Και που είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού. Δυστυχώς στην πατρίδα μας έχουμε έλλειψη σε αίμα και τα τροχαία και γενικότερα οι αρρώστιες, τα νοσοκομεία χρειάζονται πάντα αίμα. Και αυτή τη στιγμή τώρα ήμουν έτοιμος για να δώσω αίμα. Κάναμε μια διακοπή για τη συνέντευξη λοιπόν με τα συσίτια. Τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, επειδή εμείς όπως ξέρετε λειτουργούμε με εθελοντές, δίνουμε δέματα, μοιράζουμε δέματα, αλλά πέρα από το θέμα των τροφίμων και δεχόμαστε νέες αιτήσεις για τη νέα σεζόν. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι έχουμε πλέον στις αιτήσεις και ονόματα που δεν είχαμε ποτέ στους αιτηζόμενους, οπότε φοβάμαι ότι έχουμε μια αύξηση αιτηζομένων. Τώρα βέβαια πέρα από το θέμα των... Το γνωστό, όλοι ξέρουν τον καλό Σαμαρίτη για τα συσίτια, αλλά δεν είναι μόνο τα συσίτια. Παράλληλα, το καλοκαίρι δεν σταματάμε και τις άλλες δράσεις. Πάντα με τη βοήθεια εθελοντών κάνουμε μαθήματα δωρεάν σε παιδάκια φτωχών οικογενειών, αγγλικά, φροντιστηριακά, τέτοια νήπια τα απασχολούμε λίγο να κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Έχουμε ποικίλης ύλης δηλαδή βοήθειες. Και φυσικά δίνουμε και εκτός από τρόφιμα και καθαριστικά είδη. Δίνουμε πράγματα που χρειάζονται τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε μια κουζίνα για μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Βρίσκουμε δουλειά σε κάποιους ανθρώπους. Βγάζουμε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook και ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή λέμε ότι άτομα που ζητάνε εργασία, άτομα που προσφέρουν εργασία, διάφορους. Βγάζουμε εκεί και έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι δουλειά μέσα στη σελίδα μας. Με την αύξηση, με την ακρίβεια αν θέλετε και με την υπέρμετρη αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη,
ενδεχομένως παρουσιάστηκε πρόβλημα στα είδη που εσείς χρησιμοποιείτε, δηλαδή λιγόστεψαν οι προσφορές. Είναι κάτι που μας ανησυχεί. Οι προσφορές έχουν περιοριστεί, η αλήθεια. Βέβαια και το καλοκαίρι πάντα μειώνονταν οι προσφορές. Ο κόσμος έχει αλλού το ενδιαφέρον, λογικό είναι. Αυτό που μας ανησυχεί είναι το πώς θα τρέξει η χρονιά με την μεγάλη αύξηση στα τρόφιμα, στα προϊόντα. Ότι δεν ξέρω αν μην τυχόν να δυσκολευτούμε να καλύπτουμε τις αγορές αυτών των ειδών. Προς το παρόν ξοδεύουμε την αποθήκη, τα αγορασμένα που ήταν την προηγούμενη, με τις χαμηλότερες τιμές. Χρησιμοποιούμε το απόθεμα του συλλόγου. Το απόθεμα, ναι. Τώρα που οι τιμές έχουν αυξήσει γύρω στο 30 έως και 50% σε κάποια είδη, εκεί δεν ξέρω, ελπίζω θα βοηθήσει και ο Θεός, θα βοηθήσει και ο κόσμος, κάτι θα καταφέρουμε. Μας έλειψε το ψωμί στο σύλλογο. Στον συνάνθρωπο θα έλεγα, γιατί το ψωμί δεν είναι του συλλόγου, κατευθύνεται στον συνάνθρωπο. Με το ψωμί ευτυχώς έχουμε προσφορές και από αρτοπία. Το πρόβλημα είναι ότι δύο αρτοπία που μας δίνανε κλείσανε δυστυχώς, οπότε τον Ιούνιο είχαμε κάποια προβληματάκια και με το λίγο περιορισμένη προσφορά ψωμιού. Αναγκαζόμασταν να καλύψουμε με αγορές το υπόλοιπο. Να δούμε, συνθεώ, τώρα από Σεπτέμβριο που θα ανοίξουμε το μαγειρίο αρχές Σεπτέμβριο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το καλύψουμε και αυτό, να μπορέσει να κυλήσει ομαλά η χρονιά. Θα εξαρτηθεί και από τις προσφορές του κόσμου. Τι είναι αυτό που ενδεχομένως ο Σύλλογος το έχει σε πρώτη προτεραιότητα ως ανάγκη, ο εθελοντισμός, το ανθρώπινο δυναμικό ή κάποια είδη? Το ανθρώπινο δυναμικό σε μαγείρισες κυρίως, σε εθελόντρες μαγείρισες, γιατί οι παλιές μεγάλωσαν πολύ και δυσκολεύονται πλέον να έρθουν. Χρειαζόμαστε και νέα άτομα. Η βοήθεια πάντα είναι αναγκαία και σε προσωπικό και πέρα από την υλική βοήθεια, δηλαδή σε χρήματα ή σε τρόφιμα. Χρειαζόμαστε όποιες κυρίες είναι ελεύθερες τα πρωινά και μπορούν να διαθέσουν όχι πολύ, μία φορά το μήνα περίπου έρχεται στην κάθε μια. Ένα πρωινό λίγο να έρθει εκεί να ασχοληθεί 3-4 ώρες να βοηθήσει. Πολύ ευχαρίστως να την εγγράψουμε στους εθελοντές. Για να έρθει να προσφέρει και θα δει τη χαρά του να προσφέρεις. Δηλαδή είναι ανταποδοτικό αμφίδρομο αυτό. Προσφέρεις τον κόσμο και αισθάνεσαι ότι γεμίζεις κι εσύ. Τώρα, για αυτές τις δράσεις που μας είπατε νωρίτερα, της απασχόλησης της δημιουργικής των μικρών παιδιών, τι πρέπει να κάνει κανείς που ενδιαφέρεται ενδεχομένως, να απευθυνθεί στο Σύλλογο? Μπορεί να απευθυνθεί στο Σύλλογο, στο 2463-022-550, και τα τμήματα έχουμε εθελόντρες που θέλουν να προσφέρουν, δηλώσανε εκεί, ήδη κάνουμε εγγραφές, κάποια παιδάκια ήδη δηλώθηκαν, τα έξοδα όλα τα καλύπτει ο Σύλλογος, ό,τι χρειαστεί από γραφική ύλη, οτιδήποτε φωτοτυπίες μαρκαδόρια, αυτά τα καλύψουμε εμείς. Θα συνεννοηθούν μετά με την εθελόντρια οι γονείς για τις ώρες που βολεύει, να φέρουν τα παιδάκια τους εκεί να τα διδάξουμε, να τα απασχολήσουμε, οτιδήποτε. Ο τηλεφωνικός αριθμός που μας είπατε είναι του γραφείου, λειτουργεί πρωινές ώρες. Το πρωί. Ναι, πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Ή αλλιώς και στη σελίδα του Συλλόγου μας μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Στο Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Καλός Σαμαρίτης στο Facebook μπορούν και να αφήσουν και εκεί μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Και καλή δύναμη στο δικό σας έργο που είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά με τη βοήθεια των Θεού και των εθελοντών. Όλα θα πάνε καλά, πιστεύω, και αυτή τη χρονιά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε σε μια πολιτιστική εκδήλωση στην κοινότητα Μυλοχωρίου της Δυτικής Εορδαίας, όπου οι νέοι του χωριού, δύο χρόνια μετά την αδράνεια αλλά και την απαγόρευση λόγω της πανδημίας των εκδηλώσεων, ανέλαβαν πρωτοβουλία, πραγματοποιώντας μια μεγάλη και σε συμμετοχή αλλά και σε οργάνωση εκδήλωση στην νεόδμητη πλατεία του οικισμού του Μυλοχωρίου. Στο ανακαινισμένο χώρο με το πλακόστοτο και τον νέο ηλεκτροφωτισμό διασκέδασαν όλοι οι παρευρισκόμενοι μέχρι αργά το βράδυ.
Ψιλοχώρη πανηγυρίζει την Αγία Παρασκευή και νέοι αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το πανηγύρι για να τιμήσουμε την Αγία και νομίζαμε ότι ήταν ανάγκη μετά από 3 χρόνια που δεν γίνονταν πανηγύρι στο χωριό να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αναλάβαμε δράση νέοι πλέον. Το αγκάλιασε ο κόσμος, είναι... Ναι, βλέπουμε η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Πραγματικά δεν το περιμέναμε γιατί πιστεύουμε ότι ο κορονοϊός επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση, αλλά με προσοχή πάντα, η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Λαϊκή βαθιά η σημερινή. Και λαϊκή και παραδοσιακή και με χώρους από Μακεδονία και Ήπειρο και λαϊκά. Μετά από 2 χρόνια απουσίας για διάφορους λόγους τους οποίους γνωρίζετε, αισθάνομαι την τιμή και τη χαρά να σας ευχαριστήσω που ξανανταμώνουμε στην ανακαινισμένη μας πλατεία και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το συντονιστή και συγχωριανό μας Βασίλη Μιχελάκη, το δήμαρχο, το συγχωριανό μας Παναγιώτη Πλακετά, τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Νίκο Φουρκιώτη, τον αντιδήμαρχο πρασίνου και καθαριότητος Χρήστο Κεσκερίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΤΥΠ χωριανό μας Τάκη Καρακασίδη, γιατί όλοι μαζί έχουν συμβάλει για να ομορφαίνουμε το χωριό μας και να το κάνουμε το στολίδι του Μουρικίου. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που παρευρίσκεστε όλοι εδώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Ιδιαίτερα σε όσους γιορτάζουν αύριο και μεθαύριο. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο που από τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας ξανανταμώνουμε όλοι υγιείς, δυνατοί σε αυτήν εδώ την ανακαινισμένη, όπως είπε ο Πρόεδρος, πλατεία που ο ίδιος την οραματίστηκε και εμείς βοηθήσαμε για να γίνει. Θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ την νεολαία του χωριού μας που πήρε την πρωτοβουλία σήμερα να γίνει ξανά αυτό το αντάμωμα και που πραγματικά αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα για όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, είναι ώρα για να χαρούμε, να διασκεδάσουμε και πάλι χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε το δυνατόν καλύτερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.